Μάνης κατέθεσε αναφορά με την οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αιτείται την πλήρη εφαρμογή των νέων κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία. Ο βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιάννης Βρούτσης, κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Εμπορικός Σύλλογος Τίνου εκφράζει την διαμαρτυρία του για την αύξηση των άβλων στα δρομολόγια Ραφίνας, Άνδρου, Τίνου, Μικόνου κλπ. Οι βουλευτές Λέσβου, Σταύρος Κοπελίτης και Αθηνών, Γεώργιος Μαυρίκος, κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου Αντιπάρου αιτείται να στελεχωθεί επαρκώς ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Νάξου, ο οποίος καλείται να καλύψει ανάγκες 8 νησιών στο συγκεκριμένο τομέα. Οι βουλευτές Αθηνών, Αθανάσιος Πλεύρης και Β' Αθηνών, Σπύρδων, Άδωνης Γεωργιάδης, κατέθεσαν αναφορά στην οποία με την οποία η ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται την τροποποίηση του πρώτου εδαφείου του άρθρου 16 του νόμου 3454 του 2006, ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Η Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Μαγνησίας, κυρία Ροδούλα Ζήση, κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Δήμοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλονίσου, νομού Μαγνησίας, αιτούνται την εκπροσώπηση Περιφερειακής Ενότητας Ποράδων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο βουλευτής Λαρίσης, κ. Χρήστος Ζώης, κατέθεσε αναφορά με την οποία το επαρχείο Ελασσόνος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας αιτείται την ίδρυση και λειτουργία τομέα ΕΚΑΒ στον καλλικρατικό Δήμο Ελασσόνος.